Τον αγώνα που κάνει η κυρία Μαρκόνη το ξέρετε και έχω μιλήσει πολλές φορές δημόσια γι' αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα αισθήματα του πολιτισμού, δίνει πάντοτε πρακτικές και γρήγορες λύσεις, εποφελείς πάντοτε για τον πολιτισμό και εμείς θεωρούμε καθήκον μας την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού να τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όχι μόνο μέσω του προγράμματος ΠΕΠ, του ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα από τον περιφερειακό προϋπολογισμό. Είναι καθήκον μας αυτό να κάνουμε και το κάνουμε. Όπως και να στηρίζουμε εκδηλώσεις πολιτισμού, δράσεις πολιτιστικές, άειλες, ιδιαίτερα όταν έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα και προβάλλουν εν το συνόλο την περιφέρειά μας. Και αυτό είναι μια πολιτική η οποία θα ξεδιπλώνεται σιγά σιγά ξεκινώντας από την πόλη της Καλαμάτας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν 10 σημεία στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα και θα υπογράψουμε. Είμαστε για μια ακόμα φορά στην Κρήτη, στην περιφέρεια, για να συνεργαστούμε μαζί σας και με τους συνεργάτες σας για θέματα πολιτισμού, στα οποία όπως και εσείς είπατε και όπως και εμείς μπορούμε να βεβαιώσουμε, δίνεται πράγματι ιδιαίτερη σημασία και υποστηρίζεται όχι μόνο το έργο το δικό μας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, αλλά υποστηρίζεται την πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς σας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς την κοινωνία, αλλά όχι μόνο προς την ανάπτυξη. Η σημερινή μας επίσκεψη συμπίπτει με δύσκολες ώρες τις οποίες περνάει η πατρίδα μας. Οι καταστροφές από τις πυρκαγιές, οι περιβαλλοντικές καταστροφές, οι οικολογικές ζημίες είναι σημαντικές, δημιουργούν θέματα στις τοπικές κοινωνίες και όλοι έχουμε μία θλίψη για αυτό το και αυτή την κατάσταση η οποία είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Παρ' όλα αυτά, καθώς ήταν προγραμματισμένη η συνάντησή μας αυτή 10 μέρες πριν και δεν μπόρεσε να γίνει εξαιτίας αυτής της κατάστασης των πυρκαγιών και της Αττικής αλλά και της Πελοποννήσου, από την άλλη τα θέματα είναι πραγματικά επίγοντα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είπαμε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τα στελέχη του Υπουργείου που είναι σήμερα εδώ, να έρθουμε στην Καλαμάτα, να υπογράψουμε τις προγραμματικές συμβάσεις, να δούμε ώστε να μπορέσουν να έρθουν να τρέξουν, γιατί αν ξεκινήσουμε από το Φεστιβάλ Καλαμάτα, το φεστιβάλ έγινε, οπότε υπάρχουν δαπάνες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν, άρα αυτό και μόνο θα ζητάει τίποτα τον χάρτη. Αλλά και οι υπόλοιπες προγραμματικές συμβάσεις που στην πραγματικότητα αφορούν μελέτες και έργα, πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να εξασφαλιστούν εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε τα ίδια τα έργα να ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπάρχει το μείζον θέμα για την περιφέρεια, αλλά και για το Υπουργείο Πολιτισμού, που αφορά το Τζάνι Καλαμάκη. Ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί, χρηματοδοτείται, εάν θέλετε, ξεκινώντας με μια λάθος επιλογή, γιατί οι αρχαιότητες ήταν εκεί που είναι, εκεί βρισκόταν. Απλώς η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αρχαία, τα οποία θα πρέπει να τα συνδυάσουμε με την παρουσία του δρόμου και να τα αναδείξουμε ως ένα ακόμα αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή της Μεσημείας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη λύση, η οποία και το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά και τα αρχαία αυτά να προστατευτούν και εν τέλει να αναδειχθούν, καθώς αποτελούν και αυτά, όπως και πολλά άλλα, ένα μείζον στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας, της Μεσημείας και της Πελοποννήσου. Και τέλος έχουμε την εκκρεμότητα των δύο έργων του Μουσείου της Χώρας και του Αρχοντικού Αντωνόπουλου στην Εγκυτσάνα, τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα. Νομίζω ότι στο πνεύμα της άξιας συνεργασίας η οποία υπάρχει ανάμεσα στην Υπουργείο Πολιτισμού και στην περιφέρεια, κάποιες γραφειοκρατικού τύπου
για την καθυστέρηση μπορούν να ξεταραχθούν. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν απαντήσει σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί από την διοικητική αρχή. Επομένως, εκτέλου θα ήταν, έστω και μέσα στο 15 Αύγουστο, τα έργα αυτά να ενταχθούν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν με τον τρόπο και την ποιότητα που και εσείς και εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, προκειμένου να γίνουν εποφελία των τοπικών κοινωνιών και του πολιτισμού, αλλά και για να μην απορροφήσουν χώρους της επόμενης προγραμματικής περίοδου, που είναι πολύτιμη για την πολιτιστική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη των υπομείων.